Έχω δίπλα μου την Εύα Πολύζου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεταξά. Καλή σας ημέρα. Υπάρχει λοιπόν υποστελέχωση, είναι αρκετές οι ελλείψεις στο προσωπικό, υποφέρεται από ελλείψεις στο απαραίτητο προσωπικό. Στο τμήμα του φαρμακευτικό, πόσοι υπάλληλοι είναι? Όντως, το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι διαχρονικό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό του νοσοκομείου συνολικά, για τις οποίες έχουμε κάνει και κινήσεις και διαμαρτυρίες και ανακοινώσεις προς όλους τους αρμόδιους. Ειδικότερα στο τμήμα του φαρμακείου, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν 4 εργαζόμενοι, ακόμη και με αυτόν τον πολύ παλιό οργανισμό, γιατί στην πραγματικότητα είναι 5, υπηρετεί ένας μόνιμος εργαζόμενος. Ακριβώς επειδή ήταν λίγο δύσκολο να... Κυρία Πολύζου, σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Καλημέρα και από εμάς. Να ρωτήσουμε το εξής. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται έχουν να κάνουν, για να καταλάβει και ο κόσμος, έχουν να κάνουν με τη έλλειψη προσωπικού, που είναι πρακτικό το πρόβλημα, ή υπάρχουν και ελλείψεις φαρμάκων πέραν του εργασιακού για το οποίο μας μιλάτε και της έλλειψης προσωπικού? Το κυριότερο ζήτημα που έχει προκύψει αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς λόγω του ότι είναι υποστελεχωμένο το φαρμακευτικό τμήμα και λόγω νόσησης των συναδέλφων, ναι, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει το τμήμα. Δεν μπόρεσαν, μάλλον πιο σωστά, να γίνουν οι θεραπείες τη Δευτέρα και τη Τρίτη. Ναι. Ακριβώς γιατί δεν ήταν ο φαρμακοποιός στη θέση του για να μπορέσει να τις εκτελέσει. Όχι ότι έχετε λήψη φαρμάκων, συσκευασμάτων. Αυτό είναι, ναι, ένα ζήτημα που... Τέτοιο ζήτημα όχι. Δεν γνωρίζουμε να έχει προκύψει. Κυρίως ήταν το θέμα της απουσίας των συναδέλφων, το οποίο εμείς έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι όταν λειτουργείς τόσο οριακά και σε τόσο επισφαλή, με τόσο επισφαλή, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό. Πάντως εδώ μας κάνει σε όλους εντύπωση ότι αρρωσταίνει φαρμακοποιός, μένουν χωρίς φάρμακα οι ασθενείς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς και γιατί. Και πάνε πίσω όλες οι θεραπείες που δεν μπορούν. Μα καταλαβαίνετε, μόνο... όταν είναι μόνο δύο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι μόνο δύο και μάλιστα ουσιαστικά στο νοσοκομείο, μόνιμο προσωπικό είναι μόνο ένας. Η άλλη συνάδελφος είχε έρθει από το Τζάνιο ακριβώς γιατί δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού στο φαρμακευτικό τμήμα, αλλά και συνολικότερα εδώ που τα λέμε. Ίσα για να μπορεί ουσιαστικά να βγαίνει ένα πρόγραμμα, να βγαίνουν και οι εφημερίες του φαρμακευτικού τμήματος. Η διοίκηση σας λέει, έχει, κυρία Πολύζου. Τώρα που έτυχε και αυτό. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό επισημάνει το ζήτημα, όχι μόνο προς τη διοίκηση, αλλά και προς τη ΔΥΠΕ και προς το Υπουργείο Υγείας. Έγινε και μια επίσκεψη της υφυπουργού, της κυρίας Γκάγκα, κάποια στιγμή στο νοσοκομείο, επισκέφτηκε το τμήμα, εξέφρασε και την εκτίμησή της. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με την εκτίμηση μείναμε, προσωπικό δεν έχουμε δει. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, δεν υπήρξε κάτι καινούριο δηλαδή μαζί. Δεν υπήρξε. Και τώρα ουσιαστικά τη Δευτέρα, ναι, η συνάδελφος που ήταν από το Τζάνιο επέστρεψε στο Τζάνιο. Και την Τρίτη. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ένας επικουρικός συνάδελφος. Ναι. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ότι γυρίσαμε στον ίδιο αριθμό συναδέλφων, 2. Ενώ προφανώς θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι. Επίσης να σας πω ότι πέρα από τους 2 φαρμακοποιούς, ελλείψεις υπάρχουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο φαρμακευτικό τμήμα. Δηλαδή, υπολοιπόμαστε και σε ό,τι αφορά και τους παρασκευαστές και τους βοηθούς φαρμακοποιού. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, κυρία Πολύζου. Αλλά... σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρά μου, σε ευχαριστώ. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, συνολικότερα, γενικά. Πάντως, αύριο 10 ώρα το πρωί θα γίνει κινητοποίηση. Ναι. Mm-hmm. Αύριο Παρασκευή. Ωραία. Ναι, το παρακολουθούμε. Και με έχουμε καλέσει και άλλους φορείς και θα συμμετέχει και το εργατικό κέντρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.